Κυρία Βουλιάση, πρόεδρος του Πρωθαριστού Σωματείου των Πρωθαριστών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας. Άλλη μία μέρα, ή όχι μάλλον άλλη μία μέρα, από σήμερα αρχίζουν πλέον οι σκληρές κινητοποιήσεις μας, γιατί δεν αντέχουμε άλλο την κοροϊδία και τα ψέματα. Ο κύριος Πλεύρης χθες σε απάντηση σε ερώτηση βουλευτών, μία από τον οποίο της κυρίας Ιας Αναγνωστοπούλου, βουλευτού Αφαΐας, είπε ότι αν βρεθεί σοφ εργολάβος, ο οποίος θα είναι πιο φτηνός από τα σοφ, να μπει ο εργολάβος. Εδώ λοιπόν σας παραθέτω κι εγώ το πόσο στοιχίζω εγώ η πουλιά Συγκαλάτια του Ανδρέα στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Μεικτά 1200 σχεδόν. Η εργολαβική κοπέλα που δουλεύει αυτή τη στιγμή στον Άγιο Ανδρέα στοιχίζει σχεδόν 1600. Ο εργολάβος που έχει φέρει 7 γυναίκες για να καλύψουν τις υποτιθέμενες αναστολές που δεν έχουμε, δύο έχουμε σε αναστολές μόνο, λοιπόν, παίρνει 11.000 το μήνα. Για 7, χωρίς υλικά τίποτα. Μόνο παρουσία 7 κεφαλών. Γιατί πλέον καταντήσανε να μας μετράνε με το κεφάλι. Όχι σαν ανθρώπους, σαν οντότητες. 11.000 για 7 είναι σχεδόν 1.600. Εγώ που παίρνω αυτά, τα σχεδόν 1.200, πολύ πιο κάτω, με τα 1.600 είναι το ίδιο, είναι 400 ευρώ διαφορά. Κύριε Πλεύρη, κύριε Θεοδωρόπουλε, κύριε Δημόπουλε, κύριε Καρβέλη, και δεν ξέρω και ποιος άλλος. Είναι ότι εσείς είστε ειδικευμένοι, κύριε. Όλοι αυτοί λοιπόν το βλέπουν αυτό. Τι συμφέρει? Να μας πούνε. Να βγουν επιτέλους και να μας πούνε τι συμφέρει. Εγώ με τα 1.200 ή η εργολαβική με τα 1.600. Όχι τίποτα άλλο, γιατί ο κύριος Πλεύρης το έθεσε χτες στη Βουλή. Μας κοροϊδεύει. Μας περνάει μάλλον για αμόρφωτες. Ότι δεν ξέρουμε ένα και ένα πόσο κάνει. Δεν ξέρουμε πολλαπλασιασμό, πρόσθεση, αφαίρεση και διαίρεση. Αυτά τα ξέρουμε όλες. Λοιπόν, τέρμα η κοροϊδία. Από σήμερα. Καλό μήνα δεν έχω πει από το πρωί. Είναι η πρώτη φορά που με κάνανε να μην πω καλό μήνα στη ζωή μου. Ντροπή τους. Από σήμερα αρχίζει ο σκληρός αγώνας. Και αν θέλουν, ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Δεν θα επιτρέψουμε 31 του μήνα να είμαστε εκτός. Μετά από 15 και 20 χρόνια εργασίας. Ευχαριστώ.